Έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Κουράγιο να έχουμε, γιατί μπήκαμε σε δύσκολη περίοδο. Κουράγιο γιατί πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για αυτή την περίοδο που είναι πιο δύσκολη και πρωτόγνωρη, ενώ τους συγκεκριμένους τώρα μήνες όσο κρατήσει. Ναι. Αυτή η κρίση, αλλά και μετά. Για την επόμενη μέρα. Αυτό θα ήταν το πρώτο μου ερώτημα, η επόμενη μέρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να ξεμπλέξουμε με τον ιό, αλλά να μπλέξουμε πολύ άσχημα την επόμενη μέρα με τις οικονομικές συνέπειες αυτής της κρίσης. Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό όχι μόνο, δεν είναι απλά φόβος. Η εκτίμησή μας είναι ότι και η ελληνική οικονομία, όπως και η ευρωπαϊκή και παγκόσμια, μπαίνει σε ύφεση και ίσως βαθύτερη κρίση από ό,τι πριν. Φυσικά δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Είχε προηγηθεί, κύριε Χατζηνικολάου, η επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες μεγάλες καπιταλιστικές οικονομίες. Και βέβαια αυτό κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση εξαιτίας της πανδημίας τώρα, που είναι σε εξέλιξη, η οποία οπωσδήποτε κατά την άποψή μας δεν είναι η κύρια αιτία της κρίσης, αλλά απλά είναι η θριαλίδα, επιταχύνει και οξύνει αυτή την κατάσταση. Ήταν ο καταλύτης της επιτάχυνσης. Ο καταλύτης, ακριβώς. Και βέβαια είναι δεδομένο πλέον ότι η ελληνική οικονομία θα πληγεί και εξαιτίας της πολυδιαφημιζόμενης εξωστρέφειας από κάποιους οικονομικούς και πολιτικούς κύκλους. Δυστυχώς η εξωστρέφεια της οικονομίας οδηγεί, ενώ τουρισμό, ναυτιλία κλπ, οδηγεί σε μεγαλύτερο βάθημα και επιρροή της κρίσης που δυναμώνει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και που θα δυναμώσει φυσικά σε μια πορεία. Και από αυτή τη σκοπιά πρέπει να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να υπάρξει προετοιμασία του ελληνικού λαού να παλέψει, δεν μπορεί να πληρώσει άλλο, Τα μέτρα που εξήγηλε γραμματέα η κυβέρνηση μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση και σε ποιο βαθμό? Είναι εντελώς ανεπαρκή, είναι σταγόνα στον ωκεανό και τα μέτρα που αφορούν την λεγόμενη στήριξη της οικονομίας. Στην ουσία εδώ πρόκειται μόνο για ενίσχυση κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δεν αφορά ούτε καν μικρές επιχειρήσεις που έχουν τεράστιες δυσκολίες, είχαν και λόγω της προηγούμενης δεκαετούς κρίσης, αλλά και τώρα λόγω του κορονοϊού, ούτε αυτοαπασχόληση, ούτε μιλάμε για τις μικροεπιχειρηματίες που φυτοζωούν και έχουν πολλά να πληρώσουν, μιλάμε για τις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι δυστυχώς για μια ακόμη φορά ενισχύονται, ενώ είχαν στους περισσότερους αυτούς κλάδους αυτές οι επιχειρήσεις τεράστια κέρδη και τα προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε τώρα ξανά να επιδοτούνται, να αφοροαπαλλάσσονται, να υπάρχουν μια... Αυτό όμως δεν θα αφορά τον ελληνικό λαό. Και δυστυχώς την επόμενη μέρα οι εργαζόμενοι είναι πάλι που θα κληθούν να καλύψουν και τα νέα δημοσιονομικά κενά και τις πιθανές νέες δανειοδοτήσεις και αυτό που ονομάζουμε κρίση στην ελληνική ή την ευρωπαϊκή οικονομία. Και αυτό φάνηκε βέβαια και από το χθεσινό Eurogroup. Όχι Eurogroup, αλλά τη Σύνοδο. Τη τηλεδιάσκεψη που έγινε. Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για τη στάση που τήρησε η Γερμανία απέναντι στο αίτημα των χωρών του Νότου για ομόλογο κόντρα στον κορονοϊό. Θα πω το εξής. Αυτή η λεγόμενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο πλέον. Και βεβαίως αυτό φάνηκε και από τη στάση της Γερμανίας, πρωταρχικά και κύρια, η οποία ενδιαφέρεται για πάρτι της, για τους δικούς της μονοπωλιακούς ομίλους, αυτούς χρηματοδοτεί με πακέτα στήριξης, δεν την ενδιαφέρει τίποτα, προχωρούν σε μέτρα προστατευτισμού μια σειρά χώρες τέτοιες, κλείνουν σύνορα και αυτή η πορεία δεν πρόκειται να ανακοπεί κατά την άποψή μας. Και βεβαίως πρέπει να βγουν ορισμένα συμπεράσματα. Εδώ η Γερμανία και η Γαλλία απαγόρευσε ακόμα και τις εξαγωγές του αναγκαίου υγειονομικού υλικού σε άλλες χώρες. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει κατά την άποψή μας αυτό που
με χίλιους δυο τόνους και τρόπους το λέγαμε πολλά χρόνια και το λέμε, ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση λαών. Δεν είναι ένωση για τα συμφέροντα των λαών. Είναι λικοσυμμαχία. Είναι λάκκος των λεόντων. Είναι ένωση ιμπεριαλιστική κρατών. Και βεβαίως δεν αρκεί μια πιο σκληρή στάση απέναντί της, που εμείς έτσι κι αλλιώς το λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν ακούνε σε αυτά τα ζητήματα, διέχουν άλλη ρότα, άλλη στρατηγική, άλλη άποψη που αποδεικνύεται παντελώς λαθεμένη. Εδώ χρειάζεται πλέον να κινηθούν οι διαδικασίες, πρώτα απ' όλα μέσα από τον ίδιο το λαό, με τη λαϊκή θέληση για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τώρα, να μπορέσουμε και βεβαίως να έχουμε και αλλαγές και στην οικονομία και στην κοινωνία, όπου πραγματικά ο λαός θα μπορεί να καθορίζει με κεντρικό σχέδιο, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε την παιδεία, είτε συνολικά την οικονομία. Τώρα θέλω και την κριτική σας, την τοποθέτησή σας απέναντι στον τρόπο χειρισμού της κυβέρνησης στο υγειονομικό κομμάτι της υπόθεσης κορονοϊός. Πιστεύετε ότι το χειρίστηκε καλά μέχρι τώρα, και πόσο ανήσυχος είστε για την επόμενη μέρα, καθώς φαίνεται ότι τα κρούσματα τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι περισσότερα? Όπως ξέρετε, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα ακούσουμε την ιατρική κοινότητα, θα ακούσουμε, ακούμε την επιστημονική άποψη, ακούμε τους γιατρούς βεβαίως και τους πάρα πολλούς κομμουνιστές γιατρούς που έχουμε, αξιόλογους επιστήμονες που συμπίπτουν σε αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση πήραμε μέτρα για τις κομματικές οργανώσεις, για την προστασία και την αυτοπροστασία των συνανθρώπων μας, αλλά και την προστασία των ευπαθών ομάδων. Αναστείλαμε εκδηλώσεις, τα ξέρετε όλα αυτά πάρα πολύ καλά, και από την πρώτη στιγμή πριν ανακοινωθούν τα επίσημα μέτρα. Το ζήτημα όμως, πριν από την απαγόρευση. Ναι, πριν την απαγόρευση. Όμως τα μέτρα είναι παντελώς ανεπαρκή. Εμείς λέμε και βάζουμε σε προτεραιότητα το ζήτημα της επίταξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Ανησυχείτε ότι δεν θα αντέξει το δημόσιο σύστημα υγείας? Φοβάμαι ότι δεν θα αντέξει, ήδη είναι στα όρια του. Ναι. Δηλαδή ήδη γιατροί, νοσηλευτές, τα παρακολουθούμε και από την τηλεόραση, πολλά περισσότερα δεν λέγονται, μας τα λένε οι ίδιοι όταν απευθυνόμαστε σε αυτούς, τα λένε οι φορείς τους, οι διαμαρτυρίες τους, είναι στα όρια της εξάντλησης και της ανθρώπινης εξάντλησης, διότι δουλεύουν ουσιαστικά όλο το 24ωρο, είναι σε επιφυλακή και στο πόδι, χώρια το ψυχολογικό βάρος που κουβαλάει ο καθένας τους, γιατί και αυτοί έχουν τις οικογένειές τους όταν πάνε σπίτι, τα παιδιά τους κλπ. Αλλά και όλα τα μέτρα που λείπουν, και είναι ανεπαρκή τα μέτρα, λείπουν ακόμα, επιμένουμε σε αυτό, παρότι το αρνείται επιμόνως το Υπουργείο, η κυβέρνηση λέει ότι κάνει τέλος πάντων τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες, δεν το αμφισβητώ αυτό, όμως οι προσπάθειες πρέπει να δυναμώσουν, είτε για μάσκες είτε για άλλο υλικό. Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρθουν, διότι ήδη βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό νοσηλευτές, υγειονομικοί, γιατροί που έχουν κορονοϊό αυτή τη στιγμή, που έχουν από τον ιό. Έχουν προσβληθεί. Βεβαίως έχουν προσβληθεί, και κάποιοι που δεν τους ξέρουμε ακόμη. Ναι. Και βέβαια όλα τα στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι αυτό είναι γύρω στο 30% του υγειονομικού προσωπικού θα προσβληθεί. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι αμεσότατη ανάγκη. Δεν φτάνουν οι 1.500 ή 2.000 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού ή οι 500 γιατροί. Εδώ χρειάζονται, διότι μπορεί αυτή τη στιγμή, από ό,τι λένε τα κρούσματα, να είναι γύρω στις 15.000, έτσι, εντάξει δεν είναι επιβεβαιωμένα, αλλά εκεί τα υπολογίζουν, αλλά θα μιλάμε στο επόμενο 15ήμερο, δεν θέλω να, αυτά τα λέει η ίδια η στατιστική και η επιστήμη, τα ίδια μαθαίνουμε κι εμείς όπως μαθαίνετε κι εσείς, θα είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες τα κρούσματα. Και βεβαίως δεν ξέρουμε τη μετάλλαξη του ιού, δεν ξέρουμε μια σειρά ζητήματα, δεν ξέρουμε πώς θα... Άρα λοιπόν η επίταξη του ιδιωτικού τομέα, και όχι η πληρωμή, τώρα το ιδιωτικό κρεβάτι μεθ από τα 800 ευρώ που έδινε το κράτος να το πληρώνει 1.600
1.600 ευρώ ημερησίως επειδή φωνάζει ο μεγάλος ιδιώτης κλινικάρχης, ο οποίος πλούτησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ξέρουμε ότι είχε τεράστια κερδοφορία, ειδικά αυτός ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Έλεος δηλαδή, πού θα πάμε? Βλέπω στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη σήμερα ότι δεν ασκείται κριτική μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέμα. Γιατί? Ο ΣΥΡΙΖΑ και για το ζήτημα της επίταξης λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν μιλάει καθαρά και εξάστερα για την επίταξη την οποία λέει το ΚΚΕ, που σημαίνει ότι 350 ιδιωτικά κρεβάτια ΜΕΘ πρέπει να επιταχθούν και όχι να μισθωθούν. Θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά αυτούς τους γιατρούς, τους ιδιώτες, σε συγκεκριμένο σχέδιο, κεντρικό σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας για να υπάρξει πραγματική περίθαλψη του λαού. Αυτό δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά λέει να μην πληρώσουμε μόνο κάποιες ιδιωτικές κλινικές, να πληρωθούν όλες ισότιμα, να μην δίνουμε τα 1.600 ευρώ ημερησίως μόνο σε κάποιους ομίλους ιδιωτικούς της υγείας, να το δίνουμε και σε άλλους και πάει λέγοντας. Αυτή είναι ουσιαστικά η κριτική που ασκεί. Χώρια τις τεράστιες ευθύνες που έχει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας έκλεισαν νοσοκομεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα άφησε κλειστά. Η Νέα Δημοκρατία μείωσε κονδύλια για την υγεία παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ τα μείωσε όταν ήρθε στην κυβέρνηση ακόμα περισσότερο. Κανείς τους δεν έκανε προσλήψεις όλου του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού. Μαζί παραμυθιάζουν το λαό ότι δήθεν ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση και του δημόσιου τομέα της υγείας. Μα είναι δυνατόν αυτό? Πρόκειται για μεγάλο μύθο. Συνύπαρξη ιδιωτικού καπιταλιστικού τομέα στην υγεία, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, είναι μύθος ότι μπορεί να βοηθήσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Το υπονομεύει. Και αυτό πρέπει να είναι καθαρά στον ελληνικό λαό. Τώρα είναι η στιγμή για να γίνει αυτό. Τώρα, αν περάσει έστω και μια μέρα, θα είναι αργά. Τώρα κλείνοντας, θέλω να ζητήσω, κύριε Κουτσούμπα, θέλω να ζητήσω, γραμματέα, και ένα σχόλιο σας, γιατί ο κόσμος λέει ότι είμαστε μονοθεματικοί με τον κορονοϊό και έχουμε ξεχάσει όλα τα άλλα μεγάλα προβλήματα. Θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο σας για την εντυνόμενη το τελευταίο καιρό τουρκική προκλητικότητα και στο Αιγαίο, όπου ακόμα και σήμερα το πρωί είχαμε παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, αλλά και στον Εύρο, που ζήσαμε τον τελευταίο καιρό την τουρκική προκλητικότητα στο απόγειό της. Ναι, νομίζω ότι θα συνεχιστεί η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα. Έχω ξαναπεί ότι η Τουρκία, η τουρκική αστική τάξη, τις διεκδικήσεις και το σχέδιο που έχει βάλει το υλοποιεί βήμα το βήμα, περιμένοντας πάντα την κατάλληλη στιγμή για να δράσει. Έχει διεκδικήσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην Κύπρο, απέναντι σε χώρες της περιοχής. Συνεχίζει να προκαλεί και να επεμβαίνει στη Συρία, να συμμετέχει σε πολέμους στην περιοχή, και βεβαίως δεν είναι απάντηση η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, που όλο και περισσότερο ταυτίζεται και συμμετέχει στα ανατοϊκά σχέδια, στα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, στέλνοντας αποστολές στρατιωτών, στρατιωτικών εκτός συνόρων, δήθεν για να αναβαθμίσει τη θέση της στην περιοχή και έτσι να αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό μας βάζει όλο και πιο βαθιά, μας χώνει πιο βαθιά σε αυτή την δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, των πολέμων, των επεμβάσεων, και θα την πληρώσουν πάλι οι λαοί, θα την πληρώσουν πάλι τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, της Ελλάδας, της χώρας μας, αλλά και άλλων λαών της περιοχής. Ευχαριστώ θερμά το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλημέρα, γραμματέα, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.